μάτι είναι κανονικά χτισμένα και όχι νομιμοποιημένα. Όλη η ακτογραμμή του ματιού έχει ξενοδοχεία, έχει πολυκατοικίε. Εγώ σε ένα διαμέρισμα μένω. 50 τετραγωνικά. Το οποίο το παραδιπλανό κάηκε. Θέλω να πω ότι αυτό που λέτε οι αυθαίρετοι κτλ. κτλ. έχει ένα κομμάτι αλήθεια, αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια προ Θεού, παιδιά. Έτσι. Και επίση όσοι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί. Ε δεν ήταν πολλά πολύ από αυτούς, δεν ήταν κάτι κοιμάτιο. Υπήρχαν τουρίστες. Ε, μη λέμε τώρα ότι, ξέρω εγώ, κάει κανή αυθαίρετη, γιατί δεν είναι και αλήθεια, δεν, δεν στην πραγματικότητα. Έχουμε ένα Πολωνό που έρχεται κάθε χρόνο και κλαίει τον αδερφό του. Έχουμε κάτι Ιρλανδούς που, τέλος πάντων, σταματώ εδώ, απλώς μην είστε ισοποδοτικοί. Καλώ ήρθατε, Ελή μου. Καλώ σε βρήκα, Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. και συγγνώμη τώρα που σα καλωσόρισα λέει... κάνοντα ένα τέτοιο σχόλιο, αλλά αυτή η εσωτερική ε, λογική τάξη. πάντα είναι πολύ ε, μονόπλευρη και τελικά πολύ πραγματικό. άδικη. Δεν είναι, και είναι και πάντα είναι μακριά από την πραγματικότητα. Δηλαδή έχεις μια ακτογραμμή γιατί παραλία της ουσίας δεν υπάρχει, ε, στην οποία ε, ε, σήμερα που μιλάμε λειτουργούν 4-5 ξενοδοχεία. Αυτά έχουν χτιστεί πριν από 30-40 χρόνια, 50 χρόνια ίσως. Έχτε ε, συνα, ούτε αποτέλεσαν ποτέ, να το πω έτσι, ε, αυθαιρεσία και είναι ένα παράδειγμα. Απλώ το φέρνω γιατί είναι το ίσω το πιο κραυγαλαίο. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στα δικά μα. Γιατί είδες συζητάγαμε και με τον Θεοδωρή το Τζίκα και με τον Γιώργο Τζάκηρη. Το Τζακέρη. Ε, τα ήρεμα νερά έχουν, ε, είναι ήδη παρελθόν. Για ταραχθεί, ε, βέβαια, σοβαρά είναι ήδη, είναι ήδη παρελθόν. Και νομίζω ότι έπεσαν έξω και οι εκτιμήσεις που υπήρχαν τους προηγούμενους μήνες. Ότι θα μείνει σε αυτό το επίπεδο μια ρητορική ένταση η κλιμάκωση από την πλευρά του Ερντογάν. Ο Ερντογάν επιστρέφει στην παλιά γνώριμη mm -hmm. και δεδομένη τακτική του. Και βεβαίω τώρα προσπαθεί η Αθήνα, τα έλεγε ο Γιώργο νωρίτερα, με όλου του τρόπου να κρατήσει χαμηλά του τόνους, Αλλά δεν ξέρω όταν υπάρχουν τέτοιε προκλήσει και τέτοια συνεχόμενη τέτοια διάθεση συνεχών προκλήσεων και ανεβάσματο τη ένταση που θα βγει αυτή η τακτική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ μπορεί κανένα να βλέπει και. Ε, να το πω έτσι, μια αποθράσινση κατά τη γνώμη μου. Οπωσδήποτε. Δηλαδή, έχει έναν ε, ξένο ηγέτη που είναι μια παράξενη προσωπικότητα, μια διόμορφη κατάσταση. Έχει κάποιον δηλαδή, που έχει τσακωθεί, ξέρω εγώ, από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό μέχρι ε, τον Αμερικανό Πρόεδρο. Δεν είχε πρόβλημα να τσακωθεί με κανέναν. Ε, Βέβαια, έβριζε τη Μέρκελ, το θυμάσαι αλλά τον βλέπει ξαφνικά να επεμβαίνει στα ελληνικά πράγματα και να ζητάει από τον Πρωθυπουργό να μαζέψει τον ένα Υπουργό, τον άλλο Υπουργό, τον Ατάλλο. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση τη εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, τη κυρία Κεχάγια τη Βούλα, ότι είναι πολύ χλιαρέ οι αντιδράσει. Είναι λε και δεν τρέχει μία. Όντω είναι πολύ χλιαρέ οι αντιδράσει. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό είναι επιλογή. Αυτό έχει επιλέξει το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι σε απόλυτη ταύτιση. Το λέω αυτό γιατί κατά το παρελθόν υπήρξαν και περίοδοι που δεν υπήρχε απόλυτη ταύτιση μεταξύ κυβερνητικού επιτελείου και Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα υπάρχει απόλυτη ταύτιση και η θέση είναι να κρατηθούν χαμηλή η τόνη πάση θυσία. Ε, ό,τι συμφωνήθηκαν... Αυτό τώρα μεταξύ μας το πάση θυσία... Ναι, εγώ δεν, μπο... αυτό δεν το καταλαβαίνουμε μέχρι στιγμή. Δεν το, έτσι. Ούτε εγώ το, το καταλαβαίνω. Και το θεωρώ και τελείω λάθο. Δηλαδή, λάθος. δηλαδή, δηλαδή επειδή έπεσε ένα καλώδιο διάπληκ. για να συνδέσει δυο νησιά, ξαφνικά έχουν βγει πέντε πλοία πολεμικά. Mm. Δεν το λε και κανονικότητα, μεταξύ άλλων. Ναι, μα... βεβαίω αυτά είναι τα το πόνερα του τουρκολιβικού μνημονίου. Στο οποίο πάλι, όταν είχε υπογραφεί, αν θυμάσαι, η Αθήνα έλεγε. Ε, δεν έγιναν και μεγάλα πράγματα. Mm -hmm. Το θυμάσαι αυτό έτσι. Το είχαμε σχολιάσει mm -hmm. και εδώ. Ναι, αλλά τώρα το ξαναβρήκαμε μπροστά μας. Ε, σας, έτσι γίνεται. Ε, φαντάζομαι ότι μέσα στα πολλά που συμβαίνουν, ε, στη Βουλή τώρα είναι σε εξέλιξη μια ε, κοινοβουλευτική μάχη, λέω στα πολλά που συμβαίνουν, έχουμε μια ε, σχεδόν ξαφνική μη αναμενόμενη για κάποιους ένταση με τους Τούρκους. Και είδαμε και την ε, επίσκεψη Κασελάκη ε, στην Κύπρο, ε, είδαμε κάποιε πρωτοβουλίε. Με ναι, μηνύματα και πρωτοβουλίε. Ναι, οι οποίε είχαν να κάνουν και με τα δικά μα εδώ. Δηλαδή, σχολιάζονταν σήμερα πάρα πολύ ε, το αγαπητέ. Αγαπητέ Νίκο. Αγαπητέ Νίκο κλπ. Ναι, ε, και είναι προφανέ πω το είπαμε βέβαια και τις προηγούμενες ημέρες, ότι αν ε, θέλουν τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αυτό είναι και το μήνυμα που εκπέμπει άλλο η Κομουνδούρου, θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένε πρωτοβουλίες Επάνω σε συγκεκριμένα επίδικα και συγκεκριμένα σοβαρά ζητήματα, όχι μόνο σε επιμέρου, είτε αυτά σχετίζονται με τα εθνικά θέματα, είτε σχετίζονται με το κυπριακό, είτε σχετίζονται με τα θέματα τη καθημερινότητα, και εκεί θα κρυθούν άπαντε. Αυτό είπε ουσιαστικά και ο Στέφανο Κασελάκη, τίνοντα χείρα φιλία προ τον Νίκο Ανδρουλάκη, μια κίνηση που μένει να δούμε αν θα έχει συνέχεια και σε άλλα πεδία. Καθώ υπενθυμίζω. Ότι από την πλευρά του σύριζα προδευτική συμμαχία έχει καταστήσει σαφέ πως θέλει ένα κοινό εκλογικό μέτωπο, το πώ θα γίνει αυτό όμω, έχει συγκεκριμένε προποθέσει, συγκεκριμένο δικό χάρτη και περνά και μέσα από συγκεκριμένα φίλτρα. Φίλτρα τα οποία, όπω λένε, στην Κουμουνδούρου δεν ξεκινούν από την ηγεσία, αλλά ξεκινούν από τη βάση. Κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο τόνου, αν θέλετε, έδωσε και ο Στέφανος Κασελάκης με το άρσο του, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στο, στο Il Manifesto, στην Ιταλική Εφημερίδα, με φόντο τα αποτελέσματα των γαντικών εκλογών και το τι προοπτικές mm -hmm. υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με το, με το προοδευτικό μέτωπο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα και το κυπριακό, είναι δεδομένο ότι από την πλευρά τη, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει καταστήσει σαφέ με τον Στέφανο Γασελάκη να βάζει επιτακτικά τον όρο. Προδε, ε, πατριωτική αριστερά ε, πατριωτική μπροστά από τη λέξη αριστερά, ότι τα συγκεκριμένα θέματα όχι απλά δεν είναι ταμπού για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εραρχούνται και πολύ mm. ψηλά ε, στην ατζέντα του. Τα κρατώ όπως το είπες και θέλω να πάω ε, σε αυτό που εχθές έδωσε μια νέα σπίθα στα εσωκομμάτικα. Μιλάω για τον ε, κύριο Γιάννη Μουζάρα, θυμίσω πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και ένα πάρα πολύ ευαίσθητο γιατρό, ο οποίο όμω στο θέμα τη ε, ηγεσία για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ καυστικό, μιλώντα εχθέ το βράδυ εδώ στο Γιώργο Μελιγκόνη, τη Μάγκη Δούση και τον Νικό Λευθερόλου. Έχουμε μία πολιτική από την τωρινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ε, δολοφονεί πολιτικά, κύριε Μελιδό. Και δολοφονεί πολιτικά έχοντας σκοπό να εξασθενήσει τα επιτεύγματα του ΣΥΡΙΖΑ επί της κυβέρνησής του. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος Κασελάκης ήταν η λάθος απάντηση στο σωστό ερώτημα και στο αγωνιώδες ερώτημα που είχαμε μετά τις ΣΥΤΕΣ τι πρέπει να αλλάξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια στρατηγική απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ, απαξίωση του Τσίπρα. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος τον υποστηρίξαμε με τις καλύτερες προθέσει mm -hmm. μετρήθηκε. Και απεδείχθη ελληπή. Απεδείχθη διχαστικός. Επιδιώκει την αποσυριζοποίηση, την αποπροδευτικότητα ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πολύ σκληρό. Ναι. Ε, Νομίζω πιο πολύ... σκληρό από όλου μέχρι σήμερα. Αν δεν κάνω αλήθεια, λάβους, ε? Μου κάνει εντύπωση. Αν για... εξαιρέσουμε αυτού που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, λέω, ναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί όποιον τον γνωρίζουμε, ε, να πω την αλήθεια, τον γνωρίζω περισσότερο γιατρό και λιγότερο ναι. Ως πολιτικό. Είναι γενικά η ποιον τόνο. πολιτικό ήταν. Δεν περιμένει να σηκώσει ναι. τη φωνή του ποτέ, α πούμε. Λοιπόν, χωρί να σηκώσει τη φωνή του, σήκωσε πολύ μεγάλο μπαϊράκι εναντίον του Κασελάκη και με κάποια αμφι... επιχειρήματα, έτσι. Ευθεία αμφισβήτηση του, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό και στην πράξη εννοώ ότι. Όχι, είναι ο... ο... ναι, τον, πέ, τον βάζω μπροστά μου και τον κατακρεουργό. Ο, ο, ο κύριο ναι... Μουζάλα είπε κάτι, κάτι συγκεκριμένο. Έθεσε ζήτημα ηγεσία Κάθε... Τρει μήνε πριν το καταστατικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με ευθείε βολέ, πολύ σκληρέ εκφράσει, μιλώντα. Το ακούσαμε για αποσυριζοποίηση, ότι αμφισβητεί τον Τζίπρα. Αναφέρεται, υπάρχουν και άλλα αποσπάσματα στα οποία αναφέρεται και στο πως, ε, στην αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη. Και μάλιστα στηλιτεύει την αντίδραση τη Κουμουνδούρου με, με, με σκοπτικό τρόπο. Ε, και εγώ κρατώ από αυτά τα οποία είπε ο Γιάννη Μουζάλα, mm. ότι ο ίδιος και άλλα στελέχη τον εμπιστεύτηκαν και εκτίμησε με βάση αυτά τα οποία είπε ότι δεν είναι επαρκής και μάλιστα τον κατηγόρησε ότι θέλει να φτιάξει ένα προσωπαγές κόμμα. Εάν ο κύριος Μουζάλας δεν είναι μόνος του και ανήκει σε ένα συγκεκριμένο κομματικό μπλοκ, αυτό υπάρχει, ήθελα να το υπάρχει, ένα ερώτημα, υπάρχει ένα ερώτημα. Ανήκει παραδοσιακά στο λεγόμενο προεδρικό μπλοκ ο κ. Μουζάρο. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζαμε από το ρεπορτάζ. Ε, μένει να δούμε αν αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Μουζάρο, ο πρώην υπουργό, εντάσσεται σε μια mm -hmm. στρατηγική κάποιων στελεχών με το βλέμμα στο συνέδριο. Ε, δεν το λέω με ασφάλεια. Εμένα, αυτό εμένα πάντως και είναι το ένα λέω, ερώτημα όμω. Και το λέω ε, ότι μου κάνει εντύπωση. Προφανώ δεν έχω την τη γνώση, Έτσι, δεν, δεν, το έχω από το ρεπορτάζ, αλλά και ο Δραγασάκης και ο Μουζάλας δεν ήταν στο προσκήνιο. Ο Δραγασάκης έχει ένα πολύ μεγάλο ειδικό βάρος για την αριστερά, αυτό είναι γνωστό σε όλους τους παρικούντες. Ο Μουζάλα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν περιμένει να ακούσει να έχει τέτοια επιθετική ρητορική και βγαίνουν σε αυτή τη φάση. Θέλω να πω ότι αυτό που είπε, εάν το συνδέσω με τη συγκυρία, ε, ναι, με υποψιάζει. Το θέτω, Για μια πιο οργανωμένη το θέτω αντίδραση. Ω ερώτημα, έτσι. Ναι. Μένει να δούμε αν θα ε, προχωρήσει όντω. Για τόσο αιχμηρή και ευθεία αμφισβήτηση, ε, σου γεννά αυτόματα το ερώτημα. Ναι, και μαζί το, είχα, να λέω ότι μεμονωμένη. και το δραγασάκι τον είδαμε να εμφανίζεται ναι. ενώ είχε κάνει αρκετά πίσω και μείνει στι προσωπικέ επιστολέ που είχε στείλει ναι. στον πρόεδρο κτλ. Βλέπει αυτό αυτή τη στιγμή. Οπότε η απορία. Κατά τη γνώμη μου, καθόλου τυχαία του Ιάσωνα Για το αν είναι ομαδοποιημένε οι αντιδράσει ε, ε, είναι μια πολύ σωστή απορία. Πάντω, να πω ότι οι δικέ μου πληροφορίε λένε ότι ήταν επιλογή του κυρίου Μουζάλα το προηγούμενο διάστημα να μην. Ε, εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωση. Είχε πολύ καιρό, νομίζω, ναι. να έρθει και εδώ στο Άτυγα και σε, και σε άλλα μέσα ενημέρωση και ήρθε και πέταξε. Είχε επιλέξει να απέχει. Ναι, είχε επιλέξει να, ναι. να κρατήσει σιγή ε, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο κ. Μουζάλα ήταν ένα πρόσωπο το οποίο δεν συμμετείχε με ενεργό τρόπο το προηγούμενο διάστημα στι εσωκομματικέ συγκρούσει και στι εσωκομματικέ τριβέ. Ναι. Και σίγουρα δεν είναι και ένα συγκρουσιακό άνθρωπο. Λοιπόν, ας τα κρατήσουμε. Ε, Αυτό κάνει ακόμα πιο ναι. βαριά, βέβαια, την τοποθέτηση. Κατά μία έννοια. Κατά άλλη, μπορεί να είναι. Έλλη, μου μόνο πριν προ... καλωσορίσω τον επόμενο καλεσμένο μα, ε, θέλω να σε ρωτήσω πώ πάνε τα πράγματα στην κυβερνητική πλευρά. Και αν υπάρχουν ήρεμα νερά μεταξύ Σαμαρά, Μητσοτάκη, πώ πάει το πράγμα. Κοίταξε, τώρα μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ε, δεν πρόκειται να έχουμε ήρεμα νερά από Σεπτέμβριο. Είναι βέβαιο αυτό. Δηλαδή, όλοι οι βουλευτέ οι οποίοι μέχρι σήμερα αντιδρούσαν και μέχρι τι ευρωεκλογέ είχαν το στόμα κλειστό γιατί ήταν στη σκιά, στη βαριά σκιά του 41%. Τώρα, μετά το 28%, έχουν απελευθερωθεί και είναι αποφασισμένοι να κάνουν την παρουσία του αισθητή με κάθε ευκαιρία. Και θα πω και ένα σχόλιο που μου έλεγε ένα εξ αυτών σήμερα, επειδή επίκυνται αλλαγέ στου γενικού mm. γραμματεί. Και με ρώτησε έτσι κοπτικά, αλλά είναι, νομίζω είναι περιγραφικό του κλίματος που υπάρχει. Έχεις ακούσει μου, λες, πότε 35 χρόνια που κάνεις ρεπορτάζ πολιτικό να προανακοινώνεται ή να προαναγγέλλεται ο ανασχηματισμός γενικών γραμματέων. Όχι. Αλήθεια είναι. Ναι. Λοιπόν.